Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Γιάννης Αλβανίτης, ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας. Ξεκίνησε ιδανικά η ομάδα, Γιάννη. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση στον όμιλο και έχουμε ένα εντός έδρας παιχνίδι με τις διεκδικήσεις της ίδιας του ίδιου στόχου. Πρέπει να κερδίσουμε, είμαστε καλά. Έχουμε δείξει πολύ καλή εικόνα και σε αυτό το παιχνίδι που παίξαμε και πιστεύω ότι και την Κυριακή θα δείξουμε πολύ καλό πρόσωπο. Τη γνωρίζουμε την ομάδα του Ισραήλ. Θα δούμε και το τελευταίο παιχνίδι, γιατί ήρθανε, παίξανε με κάποιες αλλαγές. Να δούμε αν έχουν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι τους από πέρσι. Αλλά νομίζω ότι στα ίδια δεδομένα θα πατήσουμε. Ένα κάλεσμα στον κόσμο να κάνουμε. Είναι σαφές. Εξάλλου εδώ έχει γίνει η έδρα μας πια. Έχουμε ανεβάσει επίπεδο. Έχουμε γίνει, πραγματικά το θέμα που δείχνουμε είναι πολύ καλό και το Ισραήλ είναι καλή ομάδα. Είναι σημαντικό να έρθει ο κόσμος και να μας βοηθήσει, αλλά και να δει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι δύσκολη η διαδρομή για να φτάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Θα περάσουμε πολλά μονοπάτια. Εδώ στον Όμιλο, ποιος είναι ο αντίπαλος που μπορεί να μας απειλήσει? Με την εικόνα που δείξαν οι ομάδες στο παιχνίδι το μεταξύ τους, θα είναι και οι δύο. Και η Φιλανδία και το Ισραήλ. Θα υπάρξουν και παγίδες από την Κύπρο, αλλά σίγουρα ένας από τους δύο. Κλειστό το παιχνίδι κάτω, κοντά εδώ στο σκορ. Το Ισραήλ ξέφευγε, επέστρεφε η Φιλανδία. Να τους δούμε και να δούμε. Αλλά και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Και αν πάνε καλά τα πράγματα και πάρουν την νίκη με το Ισραήλ, έχουμε τον αγώνα με τη Φιλανδία. Έχουμε μετά το Γενάρη 4 αγώνες συνεχόμενους. Φιλανδία εδώ, Φιλανδία έξω, Κύπρο εδώ και Ισραήλ έξω, που τελειώνει και η σειρά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, Γιάννη, με το χέρι στην καρδιά? Ναι, αυτή τη στιγμή με την εικόνα που είχαμε πέρσι και με αυτό που βλέπω φέτος, έχουμε τον πρώτο λόγο στον όμιλο. Γιώργος Χαλκίδης, συνεργάτης του Γιάννη Αλβανίτη στην Εθνική Ελλάδος, με καταγωγή από την Πνευμαίδα, ήρθες στα μέρη σου για τον αγώνα προγραμματικού παγκοσμίου κυπέλλου με το Ισραήλ. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα μέρη αυτά τα θεωρώ το σπίτι μου. Ο νομός Κοζάνης είναι αγαπημένος και η έδρα εδώ. Ερχόμαστε με πολύ χαρά να παίξουμε τα παιχνίδια εδώ. Ερχόμαστε από ένα παιχνίδι νικηφόρο στην Κύπρο, το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου με το Ισραήλ την Κυριακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Το Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τα παιδιά έχουν πολύ διάθεση και πολύ όρεξη και ενέργεια για να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Περιμένουμε τον κόσμο της Κοζάνης, που δείχνει ότι στηρίζει και αγαπάει πολύ τον αθλητισμό και γενικότερα το handball. Περιμένω πολύ την Κυριακή ανεπομονησία να δούμε το γήπεδο γεμάτο. Είναι βατός ο όμιλος, Γιώργο? Ο όμιλος αυτός είναι βατός, είναι ομάδες που είναι καλές, αλλά είναι στα μέτρα μας, όπως είναι το Ισραήλ και η Φιλανδία. Η Κύπρος θα έλεγα ότι είναι μια κλάση χαμηλότερη, αλλά το Ισραήλ και η Φιλανδία είναι καλές ομάδες. Είναι βατός ο όμιλος, αλλά έχει και συνέχεια μετά, δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει και play-off για κάποια μεγάλη διοργάνωση. Είναι ιστορία στο hardball, αν και νεαρός, και να πούμε και ότι το γήπεδο στην Πτολεμαϊδα έχει το όνομά σου, έτσι? Ναι, αυτή είναι μια μεγάλη τιμή που μου έχει κάνει η πόλη μου και ο δήμαρχος τότε, ο κύριος Τσιούμαρης, να δώσει το όνομα στο οποίο ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου βήματα παίζοντας hardball, σαν Ολυμπιονίκης, το όνομα του κλειστού γυμναστηρίου. Είναι μεγάλη τιμή, χαίρομαι πάρα πολύ, νιώθω περήφανος γι' αυτό και τον ευχαριστώ πολύ. Και βασικά και όλη την πόλη μου, γιατί με την πρώτη στιγμή δείχνει πάντα από ό,τι με αγαπάει.